στο πλαίσιο των Ορεστίων 2017, λειτουργεί στο παλιό αρχείο Ορεστιάδα η έκθεση ζωγραφική τη Διεθνού Φήμη Ζωγράφου Μαρία Λουίζα Ιπατία Βαφιαδάκη με τον τίτλο Διαδρομέ. Το ταξίδι και η αναζήτηση ελευθερία διαφαίνεται μέσα από τα έργα τη ζωγράφου. Η οικαστική τη πρόταση επικεντρώνεται στον άνθρωπο, αλλά παράλληλα έχει να κάνει με ό,τι φέρνει, παροτρύνει ή δημιουργεί σημειολογικά μία βαλίτσα. Συνειρμικά, η έκθεση είναι ένα ταξίδι με δύναμη στο σχέδιο και ποιητική διάθεση στο χρώμα. Πέτος έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τα έργα τη κυρίας Μαρίας Λουίζα βαβιαθάκή. Είναι μία σπουδαία ζωγράφος, η οποία γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας το 1969. Σπούδασε στην Ανώτατη Καλή Σχολή Τεχνών στη Φλωρεντία, όπου φίτησε με άριστα. Επίσης, παράλληλα σπούδασε και χαρτοκοπητική και διατηρούσε ένα στούντιο στην Κίνα, όπου εκεί ε, εκθέτεται τα έργα της. Είναι μια σημαντική ζωγράφος και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που έχουμε κάποια από τα έργα της. Η έκθεση διαδρομές φιλοξενήθηκε σε αίθουσα της Νομαρχίας Αδριανούπολης από τις 11 έως τις 26 Μαΐου, υπό την ηγίδα του Προξενείου Ελλάδα στην Αδριανούπολη, αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές. Η έκθεση θα διαρκέσει από την Παρασκευή, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το βράδυ, έως την Κυριακή τις ίδιες ώρες. Η έκθεση αυτή είναι ελεύθερη για το κοινό, όπου μπορούν να έρθουν και να θαυμάσουν τα υπέροχα έργα τη. Η ζωγράφος αυτή έχει κάνει πάρα πολλές ατομικές εκθέσεις, αλλά παράλληλα και πολλές ομαδικές.